Δεν είναι αργά για να ξεχάσουμε ότι άνοιξα το στόμα μου. Όχι, Σπάικ. Χαίρομαι που άνοιξες το στόμα σου. Αυτά τα πόνι πιθανόν επέφεραν αφότου έφυγα, προβληματισμένα από τη συμπεριφορά της υποτιθέμενης φίλης τους. Μινιουέτ? Twilight Sparkle? Δεν το πιστεύω! Τι κάνεις εδώ? Γεια, Σπάικ. Κοίτα αυτά τα φτερά! Τράβα μια φωτογραφία εμένα και την πριγκίπισσα Μωρίς. Προσπάθησε να πω στους αδέρφους μου ότι είμαστε φίλες από παλιά, αλλά δεν με πίστεψαν ποτέ. Περίμενε, περίμενε. Άνοιξε τα τελείως. Λοιπόν, τι κάνεις εδώ? Ενώ ξέρω ότι έρχεσαι συνέχεια εδώ, αλλά δεν έρχεσαι ποτέ να δεις εμένα. Έχω μια τέλεια ιδέα! Θέλεις να πάμε να δούμε τη Lemon Hearts και την Twinkle Shine? Φυσικά! Οι παλιές μου φίλες! Θα είναι υπέροχα! Ελάτε, ας πετάξουμε! Το πιάσατε! Είναι τέλειο! Μπορώ να ζητήσω συγγνώμη και στις τρεις τους! Ελπίζω να μην έχουν ψυχολογικά τραύματα όπως αυτή. Να άκουσε ότι εσύ είσαι η πριγκίπισσα της φιλίας. Σε είδαμε στη στέψη. Πολύ ωραία γιορτή. Με είδατε? Φυσικά. Σε βλέπουμε συνέχεια. Θυμάσαι την παλιά μας φίλη τη Λύρα? Μένει και αυτή εδώ στο Πόνιβιλ. Συνέχεια την επισκεπτόμαστε ή έρχεται αυτή εδώ καμιά φορά? Είχαμε σκεφτεί να σου ζητήσουμε να έρθεις μαζί μας καμιά φορά, αλλά καταλάβαμε ότι εσύ έχεις προχωρήσει. Λοιπόν, τι σε φέρνει στα μέρη μας? Όσες φορές ήρθες στο Κάντερλοτ δεν έφαγες ντόνατς μαζί μας. Να, βλέπετε... Ήρθα να απολογηθώ. Γιατί? Προτού φύγω από το Κάντερλοτ δεν εκτιμούσα στα αλήθεια τις φίλες μου. Και αυτό γιατί δεν ήξερα πόσο σημαντική είναι η φιλία. Έμαθα τόσα πολλά από τότε που μετακόμισα στο Πόνιβιλ. Έμαθα τι σημαίνει να είσαι καλή φίλη. Και σίγουρα δεν ήμουν μέσα στις τρεις. Γι' αυτό, για όλο τον πόνο που προκάλεσα, ειλικρινά λυπάμαι. Έλα τώρα, Twilight. Σίγουρα μας πείραξε λίγο όταν έφυγες έτσι για το Ponyville χωρίς να χαιρετήσεις, αλλά δεν είναι και ότι δεν το περιμέναμε, κατάλαβες? Ναι, δεν το πήραμε προσωπικά. Αλλά είναι πολύ ωραία που σε βλέπουμε τώρα. Είστε έτοιμες για αναδρομή στο παρελθόν? Είναι το εργαστήριο της φυσικής. Έχω τόσο ωραίες αναμνήσεις από εκείνο το μέρος. Θυμάστε που φράκαρε το κεφάλι της Lemon Hearts μέσα στο ποτήρι ζέσεως? Σύμφωνα με αυτό το βιβλίο, πρέπει να προσθέσεις το χλωριούχο νάτριο πρώτα. Διάβασα παρακάτω. Για να φτιάξεις πέτρα λάτιου, πρέπει να βάλεις πρώτα τη μελάσα. Ναι, και εγώ διάβασα παρακάτω Moon Dancer και είμαι σίγουρη ότι λέει το χλωριούχο νάτριο πρώτα. Έχω λάθος βιβλίο. Είναι πολύ αστείο. Τι απέγινε η Moon Dancer? Η Moon Dancer? Ναι, ξέρεις, η άλλη φίλη μας. Σωστά! Moon Dancer! Τη θυμάμαι καλά! Αναρωτιέμαι τι να κάνει. Ναι, πάντα τη συμπαθούσα. Χάσαμε επαφή αφού έφυγες, ξέρεις. Νομίζω πήγε να μείνει κοντά στο στάδιο. Έτσι δεν είναι? Πάμε να δούμε, λοιπόν.